Καλό μεσημέρι, Νίκο. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Τι έγινε, Νίκο? Όλα καλά. Να παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα εντός, να υπάρχει μια σιγουριά έως πολύ μεγάλη αισιοδοξία, θα περάσει. Τώρα όμως παίζει εκτός. Κάτσε να δούμε τι ποσοστά μας δίνουν στοιχηματικές για να δούμε αν η απεσιοδοξία σου είναι. Ή τι φαβορεί, η Ventspils είναι. Βά, outsider είσαι. Ναι. Φυσικά. Ναι, πόσο outsider έχει σημασία? Για μπάσκετ αρκετά. Κάπου στο 2-20 είναι ο ΠΑΟΚ. Τι λες, ρε. Ναι, ναι. Τέτοιο δώρο. Μισό λεπτό. Κάτσε να βάλω δύο κατοστάρικα, περίμενε. Ναι, ναι. Παραδάνειο. Τι αβάντζο δίνει σε πόντους? Αμάν τώρα πριν το είχα μπροστά. Τι αβάντζο, ρε, δεν τους βλέπω αυτούς. Δε. Πού είναι? 2-26. Ναι, 2-26. Ναι, ναι. 1-73 δίνει η Βέσπη. Εκτός έδρας δεν κερδίζω το ΒΑΟ. Τι λες, ρε. Δεν τους βλέπω αυτούς. 15 πόντους θα κερδίσω σήμερα. Σήμερα θα κερδίσει σήμερα, εντάξει. Ναι, ναι, περιμένετε. Θα κερδίσει σήμερα. Θα σου πω ότι θα παίξω, Νίκο μου, γιατί την προηγούμενη φορά που παίξαμε πληρωθήκαμε. Ναι. Μην πω ότι πληρωθήκαμε. Όντως. Ναι. 1,85. Δηλαδή, 85. Εσύ πού βασίζεσαι ότι θα δεις καλό ΠΑΟΚ εκτός έδρας? Έχεις να δεις καλό ΠΑΟΚ εκτός έδρας από πέρυσι, ξέρω εγώ. Βάζουμε 10, παίρνουμε 15. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι η εικόνα της ομάδας διαφοροποιείται πολύ από, από την έδρα της όταν ταξιδεύει, όταν παίζει μακριά από αυτήν. Αλλά σήμερα είναι ένα παιχνίδι τέτοιο, στο οποίο η λογική λέει ότι όλοι θα πρέπει να είναι 100% συγκεντρωμένοι, γιατί όλοι ξέρουν τι παίζεται για τον ΠΑΟΚ. Το μπάσκετ που παίζει ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο να... θέλει πολύ χρόνο μάλλον να σου φέρει πράγματα εκτός έδρας. Ναι, για να έχει ισορροπία. Γκος ναι, έχω, ρε, δεν μασάω. Θα αρχίσει να βάζει ο γκος σήμερα, θα ανοίξει η άμυνά τους αναγκαστικά, θα πάνε να προσαρμοστούν πάνω του και θα βάζουν οι άλλοι. Και θα βάζουν το κουρμπάλι. Νίκο, μην πέφτεις τόσο χαμηλά, αγόρι μου, στον αέρα. Ρωτάει εδώ ο μίζερος παντρεμένος από 8 χρονών τι θα γίνει άμα χάσει. Δεν θα χάσει ο ΠΑΟΚ, ενημέρωσε τον λίγο. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αγόρι μου. Θυμήσου την τελευταία σου. Δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Εκτός έδρας νίκη. Δεν χάνει ο ΠΑΟΚ. Θυμήσου 17 έχει ή 18. Ξυπνήστε. Ναι, ναι. Το μέταλλο αυτή τη φανέλα. Ωραία, είναι πολύ βαρύ. Δεν χάνει από αυτούς εδώ. Πώς θα το κάνω τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια που πήρε προκρίσεις σε knockout φάσεις στις διοργανώσεις και πέσει στο Champions League και πρόπερση στο Europe Cup, στο Euro Cup μάλλον, συγγνώμη, ήταν με νίκες εκτός έδρας. 6 must win νίκες έχω πάρει στην Ευρώπη. Πες το διπλανού μου. 6. 6 τελικούς έχω πάρει. Θα πάρει και μια ακόμα. Άντε, απλά καλά κάνει ο Δημήτρης, καλά κάνει. Δεν κάνει καλά, γιατί... όχι, περνάει αρνητική ενέργεια στην πόλη. Ρε, εσύ κάτσε να το πούμε. Στην Ιούλος, όχι, άμα το πεις δεν κάνει μια. Okay, να πω τι έγινε στο Λαύριο. Να πω τι έγινε στον Προμηθέα. Δεν, εκεί με στήσανε. Να πω τι έγινε. Και στο Λαύριο και στον Προμηθέα. Ο Ψαριανός και ο Φούσου. Τόσο μικρός είσαι. Ο Φούσου. Να σε στήσει το Λαύριο και Προμηθέας. Ο που μας επούλουσε τρέλα στον πάγκο. Τσαλτίδη του ΠΑΟΚ 24. Λες ότι σε στήσε ο Προμηθέας και δεν τρέπεσαι. Τι να κάνω, δεν τρέπεσαι λίγο. Πώς το λένε αυτό να πουλούσε τρέλα, Σόμος. Ο Σόμος ήταν στην Πάτρα. Στην Πάτρα και ο Ψαριανός στο Λαύριο. Να μην ξεχνιόμαστε. Από το Φάρο έχασες. Την ομάδα που έχει 4 ονόματα. Δεν το βλέπαμε, είμαστε στον δρόμο. Αυτό που λέει ο Δημήτρης είναι το χειρότερο από όλα. Ούτε το Λάβριο δεν προμηθεύει. Ο Φάρος είναι πρόβλημα. Από το Δίπλαρο έχασες. Όχι, ο Δίπλαρος είναι Παντονίου, δεν μπερδεύεις. Από το Παπαμακάρι και τον Νότο Παπαντονίου. Όχι, ρε, ο άλλος που είναι. Ο Παπαντονίου. Όχι, ο άλλος, έχουν και άλλο κοντό. Που είναι ο Μουράτος, ναι. Από το Μουράτο έχασες. Έχασα από το Μουράτο, είναι γεγονός. Είναι η μαύρη στιγμή της σεζόν. Έχεις να κερδίσεις εκτός έδρας. Από τότε που κόβαμε βασικό. Έλα, από την Καζιαντέπ. Από την Καζιαντέπ. Οκτώβριο είχαμε. Παιδιά, όχι. Δεν είναι. Μερικά πράγματα τα αφήνεις να εξελιχθούν για να το κάνεις εκεί που πρέπει. Δεν καταλαβαίνετε από μπάσκετ. Εδώ τώρα ο Καρύμ Αμπντούλ Κόλκας σας λέει, ωραία, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσεις. Και γράψτε, από τώρα θα γκρινιάζει πάλι για τη διαιτησία. Γράψτε. Σου λέω, δεν υπάρχει. Γιατί θα έχει 28 φάουλ στο ημίχρονο. Δεν τους βλέπω αυτούς. Οι Ventspils. Ποια Ventspils? Μόνο στον Τσόχλα ελπίζεις. Μόνο στον Τσόχλα ελπίζεις. Πύρα είναι. Μόνο στην εμπειρία. Πύρα είναι. Την εμπειρία του Τσόχλα ελπίζεις. Μόνο εκεί. Μαργαρίτη έχω. Τζάκσον έχω. Μάικλ, you know I'm bad. I'm bad. Άρα, Νίκο, να μιλήσουμε αύριο για το πού συνεχίζει ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ακριβώς. Αύριο θα ψάχνουμε τον αντίπαλο να δούμε. Αν ο ΠΑΟΚ τρίτος. Μετά είναι νοκάουτ του Champions League.